Το θέμα λοιπόν, το αντικείμενο της συζήτησης είναι απλό. Ευρώ ή δραχμή. Όσο καιρός περνάει, το δίλημα μπαίνει και θα είναι ένα από τα βασικά διλήμματα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Δεν είναι πια μνημόνιο αντιμνημόνιο. Όλα τα ελληνικά κόμματα είναι εναντίον του μνημονίου. Το ευρώ ή δραχμή αρχίζει να παίζει. Κάποιοι λένε ότι μένουμε στο ευρώ, αλλά τους χαραιώνουν, στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, ότι η τακτική τους οδηγεί εκτός ευρώ και επιστρέφουν στη δραχμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και λέει όχι, είμαστε στο ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία λέει ευρώ, ό,τι και να γίνει. Και υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λέει και η δραχμή δεν είναι κακή. Αρκεί να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτό είναι που θέλουμε να συζητήσουμε. Κύριε Γκότση, θα ξεκινήσω από εσάς. Υπάρχει τέτοιο δίλημα? Μπορεί να σταθεί πραγματικά? Κατά την άποψή μου, είναι το μοναδικό δίλημα το οποίο μπαίνει τον τελευταίο καιρό, και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, εδώ και πολύ καιρό, κύριε Ευαγγελάτη, από τότε μπήκαμε σε αυτή την δίνη της κρίσης, ήδη δηλαδή από το 2009. Το σημαντικότερο λοιπόν διακύβευμα αυτής της ιστορίας είναι να ανακοπεί η πορεία της χώρας μας, η οποία εδώ και 50 χρόνια συντηταγμένα βρίσκεται σε μια ομάδα ανεπτυγμένων και αν θέλετε και κοινωνικά υψηλού επίπεδου χωρών, και κάποια στιγμή να βρεθεί, ίσως με δικιά της υπαιτιότητα, γιατί το ότι θέλω δεν σημαίνει ότι μπορώ κιόλας, ότι μου παρέχεται κιόλας. Να ακούσουμε την εκτίμησή σας τώρα, κύριε Γκότση. Να βρεθεί λοιπόν κάποια στιγμή απομονωμένη εδώ στην εσχατιά των Βαλκανίων. Αν λοιπόν πηγαίναμε στη δραχμή, αν θα φτάναμε ποτέ σε τέτοιο σημείο, τι θα σήμαινε αυτό σε απλά πράγματα για τον κάθε έναν από εμάς στην καθημερινότητά του? Κοιτάξτε, σε απλά πράγματα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες και πολλές επιπτώσεις που έχει μια επιστροφή στη δραχμή. Καταρχήν, κάτι τέτοιο θα γίνει, το πιο πιθανό είναι, όχι συντεταγμένα όπως κάναμε τώρα την ιστορία του PSI, αλλά θα γίνει με μια στάση πληρωμών, η οποία θα είναι μια άτακτη χρεοκοπία. Αυτό σημαίνει πρώτα-πρώτα ότι θα έχουμε επιπτώσεις στο τραπεζικό μας σύστημα. Οι καταθέσεις, βλέπετε τις τελευταίες μέρες τι γίνεται, απλά με μερικές βλακώδεις αναφορές που έχουν κάνει μερικοί, τι ακροές καταθέσεων υπάρχουν, 700 εκατομμύρια περίπου την ημέρα φεύγουν από τη χώρα μας. Αυτά δηλαδή που προσπαθούμε όλο τον καιρό να φέρουμε μέσα ώστε να ανατάξει η οικονομία, φεύγουν σε κάθε μέρα από τις τράπεζες. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Από την άλλη, οι τράπεζες θα καταρρεύσουν υπό το βάρος πολλών θεμάτων που ανοίγονται. Πρώτον, ανοίγεται το θέμα των ζημιών που θα κάνουν οι τράπεζες, θα γράψουν οι τράπεζες, δεδομένου ότι το κράτος δεν θα. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκότση, επειδή το βάλαμε πιο πρακτικά στον κάθε έναν από εμάς, είπατε πρώτο θέμα οι καταθέσεις. Προφανώς, ό,τι κατάθεση έχει κάποιος σε ευρώ, θα πάει σε ένα άλλο νόμισμα. Να σημειώσουμε το ότι το ευρώ είναι ένα κλειδωμένο νόμισμα, η ισοτιμία του είναι σταθερή. Άλλο νόμισμα, δραχμή, όπως αλλιώς το λέμε, αν θα φτάναμε ποτέ εκεί, το τονίζω, θα είναι ένα νόμισμα το οποίο θα μπορεί να πέφτει ελεύθερα. Κύριε Βαγγελάτε, όπως θα ξέρετε, ήμουν από τους πρώτους που έθεσαν θέμα ευρώ ή δραχμής, ήδη από την αρχή του 2010, τον καιρό που όποιος έλεγε τέτοια πράγματα θεωρούνταν γραφικός ή τέλος πάντων εκτός πραγματικότητας. Δεν ήταν βέβαια έτσι, αυτό ήταν το δίλημα και θα επανέλθω, θα σας πω τη γνώμη μου για τη δραχμή. Θέλω όμως πρώτα να σας πω το εξής. Το δίλημα που στήσετε σήμερα έχει γίνει αντικείμενο λυσαλέας πολιτικής μάχης και χρησιμοποιείται με πονηρό τρόπο για να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πασιφανές αυτό που γίνεται και να πάει στη συζήτηση εκεί που δεν πρέπει. Γιατί πρέπει να σας πω ότι για την ελληνική οικονομία αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να απαλλαγεί από τα δεσμά που την πνίγουν. Δηλαδή να απαλλαγεί από το χρέος και να απαλλαγεί από το μνημόνιο. Πάντως από τις πολιτικές δυνάμεις, επειδή το επικαλεστήκατε, μόνο το ΚΚΕ λέει κάτι τέτοιο, το ίδιο λένε. Το λέω γιατί πια είναι στο κοινοβούλιο και τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μιλούν για ευρώ, όχι για δραχμή. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα καταγγείλει το μνημόνιο και ότι θα προχωρήσει σε μορατόριουμ στο χρέος. Και θα κάνει κυβέρνηση για να το πετύχει. Με ευρώ όμως. Με ευρώ, όχι δραχμή. Με ευρώ. Είναι πολύ κατηγορηματικά τα στελέχη. Δεν μίλησε για ευρώ. Είπε όμως για μορατόριουμ στο χρέος. Και είπε για καταγγελία του μνημονίου. Αυτά τα δύο πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα τη στιγμή αυτή. Αυτό είναι η ακτίδα. Εσείς λοιπόν, κύριε Λαπαβίτσα, λέτε δραχμή. Εγώ λέω το εξής. Εάν προχωρήσει σε αυτά τα βήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, που όσο οφείλει να κάνει, για να κρατήσει το λόγο του προς τον ελληνικό λαό, λέει ότι θα μείνουμε μέσα στο ευρώ. Αυτό διατείνει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι θα το δούμε στην πράξη και η γνώμη δικιά μου η προσωπική είναι ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα μείνουμε μέσα στο ευρώ. Θα φανεί όμως στην πορεία των πραγμάτων πώς θα γίνει. Θα φανεί από τη ζωή δηλαδή. Εκεί θα φανεί ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό να μην κάνει πίσω. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Άρα εσείς θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει αμέσως το μνημόνιο, αλλά λέτε περίπου το ίδιο λέει ο κύριος Αλαβάνος, να εξηγήσω, ο οποίος δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Λέτε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε την έξοδο της χώρας από το ευρώ.
Λέω ότι θα το δούμε στην πράξη. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής. Εάν δεν γίνει η καταγγελία του μνημονίου, εάν δεν απαλλαγεί η Ελλάδα από το χρέος, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Το λέω αυτό γιατί δημιουργείται μια πλασματική εικόνα ότι αν μείνουμε μέσα στο ευρώ, μπορεί να ανακάμψουμε, να έχουμε ευμάρεια, να έχουμε μια τέλος πάντων καλύτερη κατάσταση. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρέπει να τα καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι είναι καταδικασμένος όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να απαλλαγεί η Ελλάδα από το χρέος δραστικά και να απαλλαγεί από το μνημόνιο.